Συμπολίτες μου, πριν από λίγο έδωσα εντολή να ισχύσει απαγόρευση κάθε άσκοπης κυκλοφορίας και μετακίνησης πολιτών. Το κράτος οφείλει κατά το Σύνταγμα να μεριμνά για την υγεία των πολιτών. Γιατί λίγα λεπτά πριν μπω στην αίθουσα με ενημέρωσαν για ένα θάνατο μιας νεαρής συμπολίτησάς μας σε επαρχιακή πόλη της Βόρειας Ελλάδος, η οποία έμεινε σπίτι και πέθανε σπίτι και διαγνώστηκε μετά θάνατον με τον ιό. Δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πρώτες θέσεις των χωρών με τον μεγαλύτερο ρυθμό τεστ ανά επιβεβαιωμένο κρούσμα. Οι 155.000 μακροχρόνια άνεργοι της πατρίδας μας θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ. Μπήκανε στο κελί τους στις 16 Απριλίου, τον απήγαγαν στην κυριολεξία. Εγώ δεν λέω ότι τον μετήγαγαν, γιατί ήταν μια αρπαγή. Σε 10.000 και πάνω σελίδες μιας διαδικασίας τηλεκατάρτισης, σε 2 σελίδες υπήρχαν κάποια 4 ορθογραφικά λάθη. Ξέρω βέβαια ότι ο καθένας λέει το κοντό του και το μακρύ του για αυτό το νόμο. Τίποτα από αυτά δεν ισχύουν. Εφαρμόσαμε τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές. Η ουσιαστική μείωση των μεταναστευτικών ροών με το παρόν νομοσχέδιο κινείται στην κατεύθυνση εκπλήρωσης αυτών των στόχων. Πού θα πάμε, καμιά βόλτα, της λέω. Μόνοι μας, με ρωτάει. Γιατί θέλουμε και παρέα, της απαντάω. Γιατί δεν πάμε στην πλατεία που θα έχει και κόσμο, μου λέει. Θα είναι όλοι εκεί, άρα μπορεί να είναι και ο ιός εκεί. Πόσοι θα είμαστε, τους ρώτησα. Μου είπανε, καμιά εικοσαριά, θα μαζευτούμε. Μάλλον είστε για μάζεμα, τους απάντησα. Γιατί ένας φίλος μπορεί να μην φτάνει. Μέσα, ελληνικά μιλάω!